Αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό και ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη, κατέγραψε ο Όμιλο τη Profile το 2015. Ο Όμιλο έκλεισε το έτος με αναθέσεις έργων από πολυάριθμου χρηματοοικονομικού οργανισμού εντό και εκτό συνόρων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε το εύρο των λύσεών του με νέε εκδόσει. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 9,4 εκατομμύρια από 9,6 εκατομμύρια ευρώ το 2014. Η μικρή πτώση αποδίδεται στη χρονική διολίστηση έργων από την εχώρια αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης και της γενικής αβεβαιότητας. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία πέτυχε να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της απώλειας από νέα έργα σε διεθνείς αγορές. Τα κέρδη προαποσβέσεων, τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,84 εκατομμύρια ευρώ, γιατί, στο περιθώριο εμπιτά σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα κέρδη μεταφόρων και δικαιωμάτων μειοψηφία ανήλθαν στι 919.000 από 881.000 το προηγούμενο έτο. Ο συνολικό δανεισμό του ομίλου, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, ενισχύθηκε στα 5 εκατομμύρια ευρώ το 2015 από 3,3 εκατομμύρια το 2014. Σύμφωνα με την προφάιλ, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματο συνεχίζεται εντατικά με ενίσχυση τη παρουσία και των δραστηριοτήτων. Στην ευρύτερη περιοχή τη Ευρώπη, αλλά και με έμφαση στι αγορέ τη Μέση Ανατολή, τη Αφρική και τη Ασία, όπου η τοπική παρουσία ανδυναμώνεται με στελεχειακό δυναμικό. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί και το 2016, με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στι διεθνεί αγορέ. Στη χρηματιστηριακή εικόνα του Ομίλου, η προφάιλ κατάφερε το 2015 να κλείσει με άνοδο τη μετοχή κατά 15%, καθώ στι αρχέ του έτου χρήση άνοιξε στα 0,4790 ευρώ για να κλείσει στο τέλος του 2015 στα 0,5490 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου στις 31 Μαρτίου του 2016 βρισκόταν στα 5 εκατομμύρια ευρώ.